θα πρέπει να συναντηθούμε. Και αντί να διευρύνουμε τα χάσματα τα οποία δημιουργήθηκαν, θα πρέπει να τίνουμε αυτά τα χάσματα να τα περιορίσουμε. Για ένας τρόπος υπάρχει μόνο. Να επιδιώξουμε όλοι η εκαθάριση της καταστάσεως να γίνει με τον αδιάβλητο τρόπο που επικαλεστήκατε και με τη συμβολή όλων μας. Μα δεν υπήρχε πιο κρυστάλλινη πρόταση από αυτή την οποία διατύπωσε ο συνασπισμός και ο οποίος οδήγησε σε αυτό το οποίο δεν καταλάβατε, κύριε Κακλαμάνια, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η ιστορία θα το ερμηνεύσει όπως θέλει. Δεν είναι στιγμή τώρα να μπούμε σε αντιδικίες περί του τι είναι αυτή η κυβέρνηση και ποιος και τι κτλ. Επειδή όμως είπατε ότι είναι ενδεχόμενο ο συνασπισμός να φοβάται την παράταση και να θελήσει να επισπεύσει, παρακαλώ να συμφιλιώσετε την άποψή σας. Παρακαλώ να συμφιλιώσετε την άποψή σας με την άποψη. Να συμφιλιώσετε την άποψή σας με την άποψη του κυρίου Αλευρά, ο οποίος αξίωσε να υπάρξει αυτή η Βουλή τουλάχιστον για 7 έως 8 μήνες. Και σας ερώτησα προηγουμένως και κανένας δεν απήντησε τι είδους κυβέρνηση είναι αυτή η οποία θα μπορούσε να συντηρήσει αυτή τη Βουλή επί 7 ή 8 μήνες. Κατά συνέπεια, τα προβλήματα τα οποία έχουν τεθεί είναι ουσιαστικά προβλήματα επί των οποίων πρέπει να αποφανθείτε. Σας βεβαιώνω ότι οι διχαστικές κραυγές είναι εύκολες. Υπάρχει εύκολο ακροατήριο. Υπάρχει εύκολο ακροατήριο. Η Αυριανή έχει προετοιμάσει τα πνεύματα. Υπάρχει εύκολο ακροατήριο. Αλλά σας βεβαιώνω ότι η μεγίστη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αυτή την οποία εγώ άλλοτε ονόμασα η ευτυχής υγειονομική ζώνη, αυτή που παρακολούθησε απόψε μια συζήτηση την οποία ούτε υποπτευόταν ποτέ ότι θα ήταν δυνατόν να παρακολουθήσει, αυτή μορφώνει τη γνώμη της. Και αυτή βεβαίως δεν θα παρασυρθεί σε ακρότητες. Αυτή εκτιμά την κρυστάλλινη πρόταση η οποία υπευλήθη. Την υπόθεση της κάθαρσης να την αναλάβουμε όλοι. Και παρακολούθησε βεβαίως από τις ομιλίες όλων των αγορητών της παρατάξεώς σας την προσπάθεια η υπόθεση της κάθαρσης να υποβαθμιστεί, να υποβαθμιστεί, να υποβαθμιστεί ώστε να εξαφανιστεί. Εάν έναντι της καθάρσεως μας προβάλλετε τον κίνδυνο του εθνικού διχασμού, σας λέμε επιλέξατε τον χείριστο των δρόμων, γιατί σε αυτή την πορεία δεν θα σας ακολουθήσει κανένας. Και επαναλαμβάνω τη φράση την οποία είπε ο Ανδρέας Ολεντάκης, τη μία φορά η ιστορία εξελίσσεται σαν δράμα, μια επόμενη φορά όμως η ιστορία μπορεί να εξελιχθεί σαν φάρσα. Πολλοί από εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν τη δική τους ιστορία την οποία τιμώ απεριόριστα. Συναντηθήκαμε σε πολλά μετερίζια, δώσαμε μάχες κοινές και είμαι βέβαιος ότι το μέλλον είναι ανοιχτό μπροστά μας. Το μέλλον είναι ανοιχτό και προς πολλούς από εκείνη την πλευρά, οι οποίοι βλέπουν σε άλλους ορίζοντες της εποχής μας και θα ήταν μια μοναδική ευκαιρία μέσα από αυτή την συνάντηση στην παρούσα Βουλή και μπροστά στα τεράστια προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο κλίμα. Λυπούμε ότι πολλοί από εσάς είναι φορείς ενός πνεύματος που αποκαθιστά το επιχείρημα με την κραυγή, που θέλει να δώσει τα πιστά στην ηγεσία, διότι αναμένει εξεκίνηση την εκπόρευση της ευνοίας. Η ευνοία έρχεται από τον ελληνικό λαό. Τα κόμματα δοκιμάζονται με τις εσωτερικές τους δημοκρατικές... Επιτρέψτε μου, κύριοι συνάδελφοι. Δοκιμάζονται με τις εσωτερικές τους δημοκρατικές λειτουργίες. Τα κόμματα δεν αποτελούνται από αυθεντίες. Και είναι καιρός να τελειώσει πια η θεωρία των μεσιών και η θεωρία των προσώπων τα οποία δεν ξέρω από πού αντλούν το δικαίωμα να λύνουν και να δένουν σε τούτο τον τόπο. Είναι καιρός. Και θα σας πρότεινα, αντί να οδηγήσετε στο δρόμο των κραυγών και των διχασμών, να επωφεληθείτε από την δυνατότητα που μας παρέχετε με πλήρη ηρεμία και ψυχραιμία να συμφιλιώσουμε τα χάσματα και να αναζητήσουμε τον δρόμο της αποδόσεως του δικαίου και της τιμής στους ανθρώπους που δικαιούνται να έχουν και να περιβάλλονται με το δικαίο, με το δίκαιο και την τιμή, και από την άλλη μεριά να έχετε κι εσείς το θάρρος να δείτε τις εσωτερικές σας υποθέσεις, να ξεκαθαρίσετε τις εσωτερικές σας υποθέσεις, να προχωρήσετε σε αυτό που εσείς το ονομάσατε εσωτερική εκαθάριση των πραγμάτων. Είναι υποχρέωσή σας. Μπορείτε να το κάνετε ή δεν μπορείτε να το κάνετε, είναι ζήτημα δικό σας. Ευθύνη μας απέναντι στον ελληνικό λαό είναι να αποδώσουμε λευκούς εκείνους οι οποίοι είναι λευκοί. Και ευθύνη μας απέναντι στον ελληνικό λαό είναι να θεμελιώσουμε την κατηγορία απέναντι σε εκείνους οι οποίοι ενέχονται με κατηγορίες τις οποίες το ειδικό δικαστήριο θα θεμελιώσει
κατά τρόπο απολύτως αδιάβητο. Από εκεί και ύστερα είναι μια διαδικασία. Εμείς είπαμε ότι αυτή η Βουλή θα ζήσει 3 μήνες για να μην είναι δυνατόν να παραγραφούν τα αδικήματα. Δικιά σας δυνατότητα θα ήταν, αυτή η Βουλή ενδεχομένως να ζούσε και περισσότερο. Αποκλείσετε οποιαδήποτε δυνατότητα συνεργασίας. Και σας παρακαλώ, αντί να απευθύνετε κατηγορίες, να απευθύνετε τον έλεγχο στον εαυτό σας για να απαντήσετε στο μεγάλο ερώτημα, γιατί, βρε παιδί, αρνηθήκατε αυτή τη συνεργασία την οποία σας πρόσφεραν όλες οι πτέρυγες.